δεν είναι απλά μία τραγωδία. Είναι μία τραγωδία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Ένα ζήτημα εθνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος που μας αφορά όλους. Και κανείς δεν δικαιούται να μείνει αμέτωχος στις όλες του διαστάσεις. Οι δικηγόροι της Καλαμάτας κινητοποιήθηκαν και αυτοί, με αποχή από τα καθήκοντά τους και με μια σιωπηρή διαμαρτυρία έξω από το δικαστικό μέγαρο. Οι δικηγόροι της Καλαμάτας σήμερα κραυγάζουμε τη σιωπή τους. Ως ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, απέχουμε σήμερα από τα καθήκοντά μας. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να γίνει μια ταχεία και πλήρης διερεύνηση των αιτιών του αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Θυμίζω ότι δυστυχώς μια αντίστοιχη τραγωδία στο Μάτι που είχε συμβεί πριν 5 χρόνια, τον καλοκαίρι του 1998, η δίκη δυστυχώς ακόμα διεξάγεται μέχρι σήμερα σε πρώτο βαθμό. Η πλήρης διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος αυτού την οφείλουμε πρώτα-πρώτα στα θύματα, στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά κυρίως και στην κοινωνία, ώστε να μην έχουμε επανάληψη μιας αντίστοιχης τραγωδίας. Είναι καιρός πια οι παρεξηγημένες και ίσως φεδροποιημένες φράσεις να μπει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο ή να δαλάμψει αλήθεια με κάθε τίμημα, θα πρέπει να αποκτήσουν την νοηματική τους πραγματικότητα και την νοηματική τους σοβαρότητα.